Και μια δυνατή μάχη που έγινε σήμερα στο Ατσαλένιο, ΠΟΑ και Ερμή Ζωνιανών αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1. Ο ΠΟΑ είχε τις στιγμές του για να πετύχει πρώτος γκολ στο παιχνίδι και μάλιστα είχε γκολ που ακυρώθηκε, ενώ είχε και μια φάση που ζητάει ότι το γκολ θα έπρεπε κανονικά να μετρήσει και πως η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή. Τελικά η ομάδα του Ερμή πέτυχε πρώτη το 0-1 στο τέλος του ημιχρόνου με τον Παπά. Στο δεύτερο μέρος ο ΠΟΑ πίεσε, ισοφάρισε με τον Νύκταρη και σίγουρα είχε στιγμές που θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο γκολ, ενώ εκτός από το πέναλτι με το οποίο ισοφάρισε ζητάει και δεύτερο πέναλτι επίσης πάνω στον σκόρερ Νύκταρη. Ότι σήμερα ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για εμάς απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο ΠΟΑ. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλύτεροι από τον αντίπαλο. Μπορούσαμε να προηγηθούμε τουλάχιστον δύο φορές, να προηγηθούμε δύο τέρματα. Στο δεύτερο ημίχρονο θα έλεγα ότι και λόγω των πολλών αποσιών που είχαμε σήμερα στον αριθμό 6, δεν ήμασταν τόσο καλοί. Θεωρώ όμως ότι είναι δικαιολογημένο, μας πίεσε και ο ΠΟΑ. Και θεωρώ ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Ότι όσο και κακός και να είσαι, δεν απαγορεύεται να κερδίσεις ένα παιχνίδι. Και αυτό το λέω γιατί οι διαιτητές σήμερα δεν θέλουν να κερδίσουν. Και το λέω με όλη τη σημασία της λέξεως, γιατί δεν έχω μιλήσει ποτέ για τη διαιτησία, αλλά σήμερα αυτοί οι διαιτητές δεν ήθελε ο ΠΟΑ να κερδίσει. Είχαμε ένα πεντακάθαρο γκολ στο πρώτο ημίχρονο που να περνάει μπάλα τη γραμμή. Η Λάισμαν ήταν εκτός θέσεως, δεν το είδε. Ο διαιτητής είπε παίξτε, ευκαιρία βρήκε. Και στο δεύτερο δεν ξέρω γιατί απαγορεύεται να δώσεις δύο πέναλτι σε ένα παιχνίδι.